Κύριε Κουτσομίτη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε μια έκπληξη της ημέρας, έτσι, που πήρε το μάτι μου προλίγου στο BBC. Έρχεται από τον ιτημένο πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος κάλεσε εκατοντάδες νταλικέριδες που είχαν κλείσει όλους τους μεγάλους περιφερειακούς οδικούς άξονες γύρω από το Σάο Πάολο, διαμαρτυρόμενοι για την ήττα του στις εκλογές, για την νίκη του αντιπάλου του, και τους είπε να σταματήσουν αμέσως τον αποκλεισμό, να βρουν άλλους τρόπους να διαμαρτύρονται από το να ταλαιπωρούν τους πολίτες. Το κλείσιμο δρόμων, είπε, δεν είναι σε καμία περίπτωση νόμιμος τρόπος διαμαρτυρίας. Και κάπως προβοκατόρικα, κύριε Κουτσομίτη, σκέφτομαι μήπως πρέπει να τον φέρουμε εδώ τον άνθρωπο τελικά καμιά φορά. Καλημέρα. Ναι, βέβαια, πάντως ο διχασμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βραζιλία είναι πάρα πολύ σοβαρός. Να προσθέσω μόνο στο ρεπορτάζ ότι υπήρχαν κλήσεις των διαδηλωτών στο στρατό να επέμβει και να αποτρέψει την ανάληψη εξουσίας από τον Λούλα. Πραγματικά όλος αυτός ο εξτρεμισμός από υποψηφίους και πολιτικούς οι οποίοι ποντάρουν στο να εξάψουν τα πάθη ανθρώπων που βρίσκονται στα άκρα του πολιτικού φάσματος μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε επικίνδυνες εκτροπές ακόμα και του πολιτεύματος. Είναι πολύ νοπές οι μνήμες από τα γεγονότα πριν 2 χρόνια στην Αμερική με την κατάληψη του Καπιτολίου, και έχουμε και την πολύ ανησυχητική επίθεση πριν μερικές μέρες στο σπίτι της Νάνση Πελόση και τον τραυματισμό του συζύγου της. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία χθες το βράδυ ο Τζο Μπάιντεν, μιλώντας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η δημοκρατία εν όψη και των πολύ κρίσιμων εκλογών της ερχόμενης Τρίτης για την ανάδειξη μεγάλου μέρους των βουλευτών και των γερουσιαστών στο Κογκρέσο. Ναι, και ανέδειξε και την πιθανότητα αρκετά μεγάλης αποχής και είπε ότι αυτό θα είναι εγκληματικό για τη δημοκρατία. Ακριβώς, και βλέπουμε και κάποιες συμπεριφορές οι οποίες πραγματικά είναι ανησυχητικές, κυρίως για το πολίτευμα. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Αριζόνα, όπου ένοπλοι παραστρατιωτικοί ή τέλος πάντων ένοπλοι υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών περιπολούν με αυτόματα όπλα έξω από τα εκλογικά κέντρα, ουσιαστικά θέλοντας να τρομοκρατήσουν πολίτες, κυρίως Αφροαμερικανούς που πηγαίνουν να ψηφίσουν. Και όλο αυτό είναι νόμιμο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να αποτραπεί. Είναι ζητήματα που πραγματικά φέρουν μεγάλο προβληματισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι, πιστεύω, αυτή τη στιγμή το μεγάλο ερωτηματικό για το πώς θα πορευθούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο τους επόμενους μήνες. Αυτά τα ακραία πολιτικά φαινόμενα, κατά την άποψή σας, φέρουν ένα έτσι ιδεολογικό κίνητρο πίσω από αυτό, και ποια είναι αυτή η ιδεολογία? Είναι η ξενοφοβία, είναι αυτά τα ακραία πολιτικά φαινόμενα, από τι τροφοδοτούνται? Είναι ότι ο κόσμος υποφέρει και στρέφεται προς αυτά? Είναι ότι ο ρατσισμός παίζει ρόλο? Δεν έχω βρει απαντήσεις. Είναι ένας συνδυασμός παραγόντων που έχει να κάνει και με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, έχει να κάνει και με την και με τις ανισότητες, αλλά έχει να κάνει και με την επάνωδο κάποιων ιδεολογικών εθνικής καθαρότητας, ακόμη και αμφισβήτησης του δημοκρατικού πολιτεύματος, και όλο αυτό γίνεται ένα επικίνδυνο κοκτέιλ, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ένας κίνδυνος στα θεμέλια της δημοκρατίας σε πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες χώρες, όπως είδαμε και στη Βραζιλία, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και στην Ευρώπη. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, όπου σήμερα βρίσκεται ήδη και η πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Υπουργό Άμυνας, και θεωρώ ότι είναι και μια αρκετά δυνατή συμβολική παρουσία αυτή. Θα ήθελα να σας, στην εισαγωγή της εκπομπής αναφέρθηκα στην στροφή που έκανε η Μόσχα και ανοίγει και πάλι τους διάβλους
για να φεύγουν τα σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί έπαιξε ρόλο ο Ερντογάν στην διαπραγμάτευση και μάλιστα κέρδισε και τον έπαινο του Μπλίνκεν στην επίτευξη συμφωνίας επανέναρξης της αποστολής σιτηρών. Η αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας είναι ένα γεγονός και εμείς δυσκολευόμαστε αυτό να το αποδεχτούμε. Προφανώς δυσκολευόμαστε, τουλάχιστον σε επίπεδο ανάγνωσης, πρώτης ανάγνωσης. Αυτή όμως η σχέση υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι καινούρια. Από την αρχή του πολέμου υπάρχει συνεχής επικοινωνία και του Πρόεδρου Ερντογάν και με τις δύο πλευρές. Ένα πολύ δύσκολο, θα λέγαμε, balancing act, μια πράξη ισορροπίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αλλά αυτή τη στιγμή φυσικά και χρησιμοποιεί αυτή την παρέμβασή του ο πρόεδρος Ερντογάν για να ισορροπήσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει στις σχέσεις με τις, κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτόχρονα και με την Ελλάδα. Σε όλες αυτές τις προκλήσεις που εμφανίζει τους τελευταίους μήνες. Νομίζω όμως ότι ο διεθνής παράγοντας, κυρίως οι δυτικοί μας σύμμαχοι, έχουν καταλάβει αυτό το παιχνίδι της Τουρκίας και εκείνοι επίσης παίζουν ένα παιχνίδι ισορροπιών απέναντι στην Άγκυρα. Αυτό όμως πιστεύω εγώ πρέπει να είναι σαφές σε εμάς, ότι δεν είναι τα πράγματα άσπρο μαύρο. Δηλαδή ότι όλος ο δυτικός κόσμος ξαφνικά θα βάλει στη γωνία την Τουρκία επειδή η Τουρκία φέρεται απειλητικά και εχθρικά απέναντι στην Ελλάδα. Είναι μια δύσκολη ισορροπία την οποία και εμείς πρέπει να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε κάθε φορά και ίσως πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να κάνουμε κινήσεις οι οποίες να μην είναι μόνο στο επίπεδο των, θα λέγαμε, διαμαρτυριών. Μάλιστα, σωστά. Μια άλλη κίνηση έτσι ισορροπίας που σημείωσα τον τελευταίο καιρό, γνωρίζω και εσείς σας ενδιαφέρει και αυτή η πτυχή, είναι η σχέση της Τουρκίας, του Ερντογάν, με το Ισραήλ, που αποκαθίσταται η διαφορά, φαίνεται. Είχαμε και εκλογές στο Ισραήλ, οπότε ας το πακετάρουμε αυτό και με πολύ ενδιαφέρον θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Αυτό ξεκίνησε με μια πρωτοβουλία της Τουρκίας, της κυβέρνησης Ερντογάν, και δεν περιορίστηκε μόνο απέναντι στο Ισραήλ. Είδαμε κινήσεις απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είδαμε κίνηση απέναντι στη Σαουδική Αραβία, ακόμη και στην Αίγυπτο, που εκεί τα πράγματα βέβαια δεν πήγανε καλά, αλλά με το Ισραήλ υπήρχε μια αμοιβαία προσπάθεια να τουλάχιστον να σπάσει η πλήρης απομόνωση και η έλλειψη επαφών. Και το Ισραήλ θέλει να έχει μια ελάχιστη σχέση εξωτερικής πολιτικής και σχέση διπλωματίας απέναντι στην Τουρκία. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα ακόμη τα οποία είναι αγκάθια, όπως είναι η υποστήριξη της Τουρκίας απέναντι στη Χαμάς, η οποία φαινομενικά έχει μειωθεί, όμως επί της ουσίας δεν έχει πάψει να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα των εκλογών φαίνεται, δεν είναι ακόμη απολύτως τελικά τα αποτελέσματα, αλλά πιστεύω δεν μπορούν να ανατραπούν. Έχουμε μια καθαρή επικράτηση, θα λέγαμε, του μπλοκ, του δεξιού μπλοκ που θα υποστηρίξει ως πρωθυπουργό τον Νετανιάχου. Όμως υπάρχουν εδώ αρκετοί αστερίσκοι, διότι από τις 65 έδρες που φαίνεται να καταλαμβάνει αυτός ο συνασπισμός, μόνο οι 32 ανήκουν στο κόμμα του πρώην ηγέτη του Ισραήλ και μάλλον και φερόμενου νέου πρωθυπουργού. Και θα έχει την ανάγκη υποστήριξης από κόμματα της θρησκευτικής δεξιάς και της ακροδεξιάς και κυρίως από το πολύ ισχυρό ανερχόμενο κόμμα του θρησκευτικού σιωνισμού, το οποίο κινείται στα όρια της, θα έλεγα, ακόμη και του ρατσισμού, γιατί μέχρι πρόσφατα το σύνθημά τους ήταν θάνατος στους Άραβες. Το πώς αυτό θα αντικατοπτριστεί στην εξωτερική πολιτική του Ισραήλ, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό και αφήνω αρκετές, έχω μεγάλους ενδιασμούς να ζητοκραυγάσουμε τη νίκη του γνωστού φίλου της Ελλάδας Νετανιάχου, γιατί δεν ξέρουμε τι ισορροπίες θα έχει αυτή η νέα κυβέρνηση στο Ισραήλ. Ναι, σωστά. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Κουτσομίτη. Και θα πρόσθετα κιόλας και τι επιπτώσεις στην ευρύτερη γεωπολιτική ισορροπία της περιοχής θα φέρει αυτή
η συμμετοχή των φανατικών ορθοδόξων στην κυβέρνηση σε σχέση με τις άλλες σχέσεις που υπάρχουν και κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Νετανιάχου θα επιμείνει πάρα πολύ σε μια συγκρουσιακή πορεία με το Ιράν. Με το οποίο η Τουρκία έχει και εκεί αναπτύξει τις πιο θερμές σχέσεις, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και ουσιαστικά κρατάει το χαρτί, κουνάει το χαρτί στην απέναντι στην κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση του Ισραήλ, λέγοντας ότι μόνο εμείς μπορούμε να κατευνάσουμε τους Ιρανούς και με εμάς πρέπει να μιλάτε αν θέλετε κάτι απέναντι στη Τεχεράνη. Αυτό το χαρτί είναι ένα από τα πρώτα που παίζει ο Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ. Αναφερθήκαμε στην αρχή της συζήτησής μας στον πρόεδρο Biden. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο γιατί ποια είναι η σημασία των mid-term εκλογών, ναι. Δηλαδή στη μέση της θητείας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών γίνονται αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί γίνονται? Γίνονται γιατί γίνεται ανανέωση περίπου το 1/3 των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και ενός μεγάλου αριθμού των γερουσιαστών, και πάντα είναι μια μεγάλη πρόκληση απέναντι στον πρόεδρο που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, γιατί εάν υπάρξει απώλεια της πλειοψηφίας στην γερουσία και στη Βουλή των Εκπροσώπων, θα είναι πολύ δύσκολη επίτευξη νομοθετικών πρωτοβουλειών της Προεδρίας για τα μεγάλα ζητήματα που θέλει να προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή οι τελευταίες προβλέψεις λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα οι Ρεπουμπλικανοί θα ανακτήσουν την πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ είναι αμφίβολη το αποτέλεσμα για την γερουσία, με πιθανότατα να μπορέσουν οριακά οι Δημοκρατικοί να κρατήσουν εκεί μια μικρή πλειοψηφία. Και υπάρχει και ένα ελληνικό ενδιαφέρον στην αναμέτρηση αυτή, καθώς στην Πενσιλβάνια είναι υποψήφιος ένας Αμερικανοτούρκος γιατρός, υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος είναι μάλιστα και προσωπικός φίλος του Ερντογάν και θεωρείται από την ελληνική κοινότητα αλλά και στην ελληνική εξωτερική πολιτική ότι θα είναι ένα γκάφι στις προσπάθειές μας στο Κογκρέσο να περάσουμε κάποια πράγματα φιλελληνικά όπως μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει. Χάρη και στον κύριο Μενέντες, ο οποίος όμως φαίνεται ότι έχει λίγα προβλήματα τώρα με δημοσιεύματα που αμφισβητούν την καθαρότητα, ας το πω έτσι, των δωρεών που έχει λάβει. Ναι, είναι μια υπόθεση η οποία έρχεται από το παρελθόν. Υπήρχε ξανά ποινική δίωξη κατά του κυρίου Μενέντες για παράνομες, θα λέγαμε, χάρες απέναντι σε έναν ιατρό από την εκλογική του περιφέρεια. Σε εκείνη την δίωξη είχε αθωωθεί οριακά. Τώρα επανέρχεται, φαίνεται ότι επανέρχεται μια ποινική δίωξη. Δεν ξέρουμε ακριβώς το τι λέει η δικογραφία, αλλά πραγματικά είναι ένα γκάφι αυτή τη στιγμή για τον κύριο Μενέντες. Αλλά θα έλεγα πολύ πιο επικίνδυνο είναι το ζήτημα της απώλειας της πλειοψηφίας στην Γερουσία για τους Δημοκρατικούς, διότι έχουμε πολύ καλούς υποστηρικτές και σε άλλα μέλη της Δημοκρατικής πλειοψηφίας στην Γερουσία. Δεν τελειώνει δηλαδή η ελληνική παρουσία πολιτική και το λόμπινγκ με τον κύριο Μενέντες στην Ουάσιγκτον. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την παρουσία σας στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.